ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου και είμαι σήμερα εδώ για να κάνουμε το βίντεο με τα αγαπημένα Μαρτίου. Στο προηγούμενο βίντεο με τα αγαπημένα Μαρτίου σας είχα πει λοιπόν ότι πλέον δεν θα δείχνω μόνο αγαπημένα, αλλά και empties και προϊόντα που δεν θα αγοράσω ξανά. Αυτό το μήνα όμως πάλι θα το αλλάξω και θα σας δείξω μόνο αγαπημένα, και αυτό γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να σας δείξω, τα προϊόντα που θέλω να σας προτείνω, που δεν είχε χώρο για τίποτα άλλο. Ελπίζω τον επόμενο μήνα να έχουμε κάτι, αλλά αυτό το μήνα είναι τόσα πολλά που το βίντεο θα βγει τουλάχιστον 45 λεπτό και είναι κάτι που αυτό δεν το θέλω με τίποτα. Γι' αυτό πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα σας πω ότι ένας τυχερός συνδρομητής μου θα κερδίσει το κολλιέ που φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι από το κατάστημα Popular που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 106. Οι όροι του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλοί και θα βρίσκονται κάτω στο κουτί πληροφοριών. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα. Αυτό το μήνα εκδηλώθηκε πάρα πολύ έντονα το τεράστιο πάθος που έχω μέσα μου για το κατάστημα Lush που έχει ανοίξει στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, όποτε σας εμφανίζω προϊόν από Lush, κυρίως στο Instagram, με βομβαρδίζετε με προσωπικά μηνύματα για το πού βρίσκεται το κατάστημα. Πήγαμε από την Τζιμισκή και δεν το βρήκαμε. Δεν είναι δυνατόν να μην το βρεις αυτό το κατάστημα. Δεν είναι δυνατόν, γιατί θα το βρεις από τη μυρωδιά. Μπορεί να μην το προσέξεις, αλλά από τη μυρωδιά δεν υπάρχει να μην το καταλάβεις. Μυρίζει φύση, βότανα, μυρίζει κάτι απίστευτο αυτό το μαγαζί. Ακόμα και πολύ πριν φτάσεις έξω από την πόρτα. Οπότε δεν μπορεί να μην το βρεις. Είναι Τσιμισκή 120, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επάνω στον πιο κεντρικό δρόμο της αγοράς. Οπότε δεν μπορεί να μην το βρείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο αν είστε στο κέντρο να πάτε από τα Lush. Δεν θέλω να πω υπερβολικά πάρα πολλές πληροφορίες σε αυτό το βίντεο για τα προϊόντα, γιατί θα κάνω ένα ξέχωρο βίντεο, θα τους αφιερώσω ένα δικό τους βίντεο, όπου θα σας κάνω review σε όλα αυτά που έχω, γιατί μου το ζητάτε πάρα πολύ. Μου έχετε πει ότι θέλετε οπωσδήποτε να ακούσετε την άποψή μου για τα προϊόντα που έχω, να πάρετε και εσείς μια άποψη από εδώ, να σας πω αν μου αρέσουν, αν όχι και ποια σας προτείνω πάρα πολύ. Οπότε θα αφιερώσουμε ένα βίντεο ξέχωρα για τα Lush. Πάμε όμως να δούμε τώρα αυτά που χρησιμοποίησα εγώ αυτό το μήνα και τρελάθηκα. Πρώτο που θα δούμε είναι ένα σαμπουάν σε στέρεη μορφή, ονομάζεται New Hair. Γενικά στα Lush έχει πάρα πολλές μπάρες με σαμπουάν και για όλους τους τύπους μαλλιών. Το συγκεκριμένο μυρίζει τόσο spicy, μυρίζει υπερβολικά πικάντικα. Έχει τέλειο άρωμα που αναζωογονεί και ξυπνάει όλο σου το είναι. Έχει και ξυλάκια κανέλας επάνω, μυρίζει πολύ έντονα κανέλα. Εγώ, να πω την αλήθεια, ήμουν πάρα πολύ προκατηλημένη με τα φυσικά σαμπουάν. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θα μπώνουν τα μαλλιά, ότι δεν κάνουν τα μαλλιά να λάμπουν και ότι κάνουν τα μαλλιά να λαδώνουν πολύ γρήγορα, γιατί δεν κάνουν πολύ αφρό, οπότε έλεγα ότι λαδώνουν πολύ γρήγορα τα μαλλιά και δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτό εδώ ήρθε να με διαψεύσει για όλα όσα πίστευα. Είναι εντελώς το αντίθετο. Η χρήση του είναι πάρα πολύ απλή. Βρέχετε τα μαλλιά σας, βρέχετε και αυτό και το τρίβετε απλά στο κεφάλι σας. Κάνει αφρό, δεν κάνει τον υπερβολικό αφρό που θα κάνει ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ, αλλά ούτε και τελείως ψόφιο. Δηλαδή κάνει αφρό, δεν είναι ότι δεν κάνει καθόλου. Ειδικά με το δεύτερο χέρι έκανε πολύ ικανοποιητικό αφρό. Καθαρίζει τέλεια τα μαλλιά. Δεν συζητώ για το άρωμα μέσα στο μπάνιο. Δεν θα το συζητήσω. Εγώ λούζω τα μαλλιά μου μέρα παραμέρα, οπότε ακριβώς το ίδιο έκανα και με αυτό και ήθελα να δω πόσο θα κρατήσει φρεσκάδα στα μαλλιά μου. Και τη μέρα που ήταν να τα λούσω, τα μαλλιά μου ούτε ήταν λαδωμένα ούτε τίποτα και έλαμπαν υπερβολικά. Αυτό που μου άρεσε τη συγκεκριμένη μέρα και μου έκανε εντύπωση ήταν πως όσοι με είδαν, γνωστοί μου είπαν: «Τι έκανες σήμερα, λάβουν πολύ ωραία τα μαλλιά σου». Και το μόνο που είχα αλλάξει ήταν αυτό εδώ. Ήταν το μόνο καινούργιο που είχα χρησιμοποιήσει. Κάνει τα μαλλιά να λάμπουν πάρα πολύ, να είναι πολύ πολύ απαλά και δεν λαδώνουν τα μαλλιά όπως κάνουν πολλά φυσικά σαμπουάν. Ξετρελάθηκα. Με αυτό το σαμπουάν ξετρελάθηκα. Επόμενο είναι ένα πάρα πολύ γνωστό προϊόν από Lush και εμένα το τελευταίο διάστημα τα πόδια μου ήταν σε τραγική κατάσταση. Όσο και να προσπαθούσα να τα περιποιηθώ, ό,τι και να έβαζα δεν γινόταν τίποτα. Και βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο που θέλω να περάσω από τα κλειστά παπούτσια, θα περάσουμε σε λίγο στα ανοιχτά. Οπότε δεν ήταν πόδι αυτό που είχα για να το εμφανίσω. Η συγκεκριμένη είναι η Pink Peppermint, μια πάρα πολύ γνωστή λοσιόν ποδιών της Lush. Μόλις το ανοίγετε, είναι ένα σοκ η μυρωδιά της. Μυρίζει τόσο έντονα μέντα, σαν τις τσίχλες, σαν τις μαστίχες. Μυρίζει
απίστευτα ωραία. Η αίσθηση που αφήνει δεν είναι καθόλου λιπαρή, να αφήσει εκείνη τη λαδίλα που μετακολλάει πάρα πολύ. Εγώ τη βάζω πάντα μετά το ντους και νιώθω απίστευτα τα πόδια μου και έχει πλέον αλλάξει η όψη τους. Ενώ τα πόδια μου φαινόντουσαν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αφυδατωμένα, δηλαδή τα δάχτυλα ήταν πάρα πολύ αφυδατωμένα, τώρα έχουν υδατωθεί και είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμά της. Περιέχει έλαιο μέντας, έχει βούτυρο κακάο, έχει έλαιο από αμύγδαλο, έχει τόσα μα τόσα καλά που έχουν κάνει απίστευτα τα πόδια μου, τα έχουν μεταμορφώσει. Επόμενο είναι ένα προϊόν που είχα φάει κόλλημα και ήθελα οπωσδήποτε να δοκιμάσω από Lush. Με το που άκουσα ότι θα ανοίξει κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο προϊόν που μου ήρθε στο μυαλό και το πρώτο προϊόν που είχα στη λίστα μου γραμμένο ήταν το Tea Tree Water, η τονωτική λοσιόν που απευθύνεται σε ακνεϊκά δέρματα, σε δέρματα που έχουν τάση για λιπαρότητα, για ακμή. Χάρη στο νερό τεϊόδεντρο που περιέχει, βοηθάει στην αντισηψία, έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και βοηθάει στο να μην εμφανίζουμε τόσο εύκολα σπυράκια και αφήνει πίσω το ένα πάρα πολύ ωραίο matte εφέ. Μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και σαν τονωτική λοσιόν στο βαμβάκι σας, αλλά και να ψεκάσετε απλά το πρόσωπό σας. Εγώ το ψεκάζω πάντα σε καθαρό δέρμα, το αφήνω να απορροφηθεί και μετά ξεκινώ με τις κρέμες μου κτλ. Το δικό μου δέρμα εμφανίζει πάρα πολύ εύκολα σπυράκια. Ακόμη και να κάτσω με το χέρι μου στο πηγούνι για λίγη ώρα και να δω τηλεόραση, θα εμφανίσω εδώ κάτω σπυράκια. Οπότε ήθελα ένα προϊόν το οποίο να ξέρω ότι έχει αντιβακτηριακή δράση στο πρόσωπό μου και ότι βοηθά στο να καταπολεμεί τα μικρόβια, να τα κρατάει τέλος πάντων μακριά. Και αυτό ήταν ακριβώς ό,τι ήθελα. Βγαίνει και σε μικρή συσκευασία και σε μεγάλη. Εγώ έχω τη μεγάλη συσκευασία. Και το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω σε αυτό το προϊόν είναι ότι ψεκάζει λίγο άγρια. Δηλαδή είναι σαν να σε πυροβολούν με ένα νεροπίστολο στο πρόσωπο. Δεν ψεκάζει έτσι χαλαρά και ήρεμα. Αλλά αυτό δεν με πειράζει καθόλου γιατί με ξυπνάει και με αναζωογονεί. Επίσης το άρωμά του νιώθω ότι με αναζωογονεί και ότι με ξυπνάει. Έχει πολύ ωραίο διακριτικό άρωμα που θα αρέσει σε όλους, δεν είναι κάτι παράξενο, κάτι ιδιαίτερο που δεν θα αρέσει σίγουρα σε όλους. Και τελευταία άλλα τρία για αυτό το μήνα από τα Lush ήταν η κρέμα χεριών Helping Hand, μια κρέμα που απευθύνεται σε χέρια υπερβολικά ταλαιπωρημένα, υπερβολικά βασανισμένα όπως είναι τα δικά μου, που είναι μονίμως σε μία αφυδάτωση, μονίμως σε μία καταστροφή. Όπως λέει, το ίδιο το προϊόν επινοήθηκε για να βοηθήσει τους νοσηλευτές, αλλά και τους ανθρώπους που συνέχεια πλένουν τα χέρια τους και έχουν ξεραθεί τα χέρια τους από το πλύσιμο. Περιέχει έκχυμα χαμομηλιού που βοηθάει πάρα πολύ στην περίπτωση που τα χέρια σας κοκκινίζουν και είναι ευαίσθητα και κοκκινίζουν πάρα πολύ εύκολα, αλλά και έλαιο αφρικανικής καλέντουλας, που όπως λέει βοηθάει στο πληγωμένο δέρμα, βοηθάει στο να επουλωθεί πάρα πολύ γρήγορα το πληγωμένο και ερεθισμένο δέρμα. Δεν έχει αίσθηση λιπαρότητας, δηλαδή τη βάζετε και μετά μπορείτε να πιάσετε οτιδήποτε, δεν κολλάει. Απορροφάτε πάρα πολύ ωραία από το δέρμα. Μυρίζει και αυτή εκπληκτικά, έχει μια πολύ διακριτική μυρωδιά. Δεν είναι μια κρέμα που είναι μόνο για το βράδυ, γιατί πολλές κρέμες χεριών είναι πολύ λιπαρές και δεν είναι να τις βάλεις πρωί. Αυτή μπορείς να τη βάλεις όλη τη διάρκεια της ημέρας και αμέσως φεύγει από τα χέρια αυτή η αίσθηση ξηρότητας, ότι τα χέρια τραβούν και πονάνε, αμέσως εξαφανίζονται όλα αυτά τα συμπτώματα. Οπότε αν έχετε και εσείς θέμα με τα χέρια σας, σίγουρα σας την προτείνω, αν τα ταλαιπωρείτε πάρα πολύ όπως εγώ, είναι μια κρέμα που χρειάζεστε οπωσδήποτε. Επόμενα που θα σας δείξω είναι τα τρία προϊόντα μακιγιάζ που δεν αποχωρίστηκα καθόλου όλο αυτό το μήνα. Τα δύο είναι από την NYX, δύο προϊόντα που δεν περίμενα με την πρώτη ματιά ότι θα μου αρέσουν για κανένα λόγο, γιατί θεώρησα ότι οι αποχρώσεις τους δεν είναι καθόλου καλές για μένα. Θεώρησα ότι είναι άκυρες, θεώρησα ότι είναι να ό,τι να είναι. Μου τα έστειλε η NYX και όταν τα είδα είπα, α, τι αποχρώσεις είναι αυτές, πού θα τις βάλω εγώ αυτές. Και όμως έχουν μπει στην καθημερινή μου ρουτίνα και το αποτέλεσμα τους είναι εκπληκτικό. Το πρώτο λοιπόν είναι ένα highlighter σε stick μορφή στην απόχρωση Coralicious. Και έλεγα εγώ τώρα, πού θα πάω με αυτό το highlighter το πορτοκαλί, δεν υπάρχει περίπτωση. Το απλώνω στο πρόσωπο πριν βάλω πούδρα και το ταμπονάρω με το beauty blender και το αποτέλεσμα που δίνει είναι τόσο φυσικό. Δίνει μια φυσική λάμψη και μια όψη υγείας. Μπορείτε να το βάλετε και σκέτο χωρίς να βάλετε κάτι άλλο. Δηλαδή είναι σούπερ προϊόν τώρα το καλοκαίρι που θέλουμε να βάζουμε λίγα προϊόντα στο πρόσωπό μας. Απίστευτη λάμψη που αφήνει αλλά και το χρώμα. Και το επόμενο που θα σας δείξω είναι από την καινούργια σειρά με highlighter που έβγαλε. Είναι τα Duo Chromatic. Εγώ έχω την απόχρωση συνθέτικα που και εδώ είπα πού θα πάω εγώ με το πορτοκαλί highlighter. Κι όμως δεν αφήνει
πορτοκαλί έντονο πάνω στο δέρμα να φαίνεται και να είναι αντιαισθητικό, να φαίνεται ότι κάτι έχετε βάλει. Αφήνει όψη υγείας μαζί με λάμψη. Και αν το κάνετε πολύ καλό ανακάτεμα με το πινέλο, είναι τέλειο το αποτέλεσμά του. Αυτά τα δύο έχουν κάνει έναν καταπληκτικό συνδυασμό, έχουν αλλάξει το μακιγιάζ μου και φαίνεται πολύ πιο φρέσκο και πολύ πιο φυσικό. Επόμενο είναι ένα προϊόν που πολλοί θα πούνε ότι είναι περιττό και εγώ ίσως θεωρούσα ότι είναι περιττό, αλλά έχει μπει για τα καλά στην καθημερινή μου ρουτίνα και δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι από Benefit, από τη σειρά They Are Real, το Tint Primer, ένα primer για τις βλεφαρίδες. Έχει το κλασικό βουρτσάκι που έχει και η μάσκαρα The Real, μόνο που η σύστασή του βρίσκω πως είναι πιο αραιή και είναι καφέ το χρώμα του. Το περνάτε λοιπόν στις βλεφαρίδες πριν εφαρμόσετε τη μάσκαρα, μπορείτε να το βάλετε και σκέτο και μόνο του αν θέλετε για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και είναι και ιδανικό για τις κάτω βλεφαρίδες που δεν μου αρέσει να τις τονίζω πάρα πολύ έντονα. Όμως βοηθάει στο να κάνει τον τέλειο διαχωρισμό στις βλεφαρίδες και μετά οποιαδήποτε μάσκαρα και να βάλετε, ακόμη και μάσκαρα που κολλάει λίγο τις βλεφαρίδες και δεν τις κάνει να είναι τόσο φυσικές, βοηθάει στο να απλωθεί πολύ ωραία μάσκαρα που θα μπει μετά από πάνω και να φαίνεται πιο έντονο το αποτέλεσμα και να κρατήσει ο διαχωρισμός. Εμένα μου αρέσει να φαίνονται διαχωρισμένες οι βλεφαρίδες και όχι κολλημένες σε τούφες. Και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, γι' αυτό και το αγάπησα τόσο πολύ. Το μόνο κακό είναι πολλές φορές το βάζω και επειδή είναι ένα βήμα παραπάνω στο μακιγιάζ μου, ξεχνάω να βάλω μάσκαρα και βγαίνω μόνο με αυτό. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει θέμα, μια χαρά είναι και μόνο με αυτό. Απλά φαίνονται πιο φυσικές και πιο διαχωρισμένες έτσι βλεφαρίδες. Δεν φαίνονται μαύρες και πολύ bold. Η μόνη κρεμά προσώπου που χρησιμοποίησα όλο αυτό το διάστημα ήταν από Ariadne ή Propolis με 99% φυσικά συστατικά. Τη συγκεκριμένη εταιρεία τη βρίσκεται στο Beauty Test Box. Έχει μια απίστευτα πολυτελή συσκευασία, πολύ στιβαρή, πολύ βαριά και υπερβολικά περιποιημένη. Είναι μια κρέμα με πρόπολη που ενδείκνυται για λιπαρά δέρματα και δέρματα μετάση ακμής όπως είναι το δικό μου. Να σας πω ότι περιέχει λεμόνι, το μυρίζετε κιόλας όταν το απλώνετε, ότι μυρίζει λεμονάκι. Πρόπολη, βιταμίνη Ε και είναι 100% φυσικό το άρωμά της, δεν έχει τεχνητό άρωμα. Εγώ με το που μπήκε η άνοιξη αντιμετώπισα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το δέρμα μου και με σπυράκια αλλά και πιο έντονα με λιπαρότητα. Εμφάνιζα τρομερή λιπαρότητα στη ζώνη TAF. Όταν λέμε τρομερή λιπαρότητα, ίσως να μην έχω ξαναεμφανίσει κάτι τέτοιο. Το πρόσωπό μου μετά από τις 2-3 ώρες γινόταν σε αυτό εδώ το σημείο. Είχε λάδι που μπορούσα να το κάνω έτσι και να το πάρω, ήταν τόσο χάλια. Και ενώ δεν χρησιμοποιούσα άλλα προϊόντα, δεν είχα αλλάξει τη ρουτίνα μου στο skincare, δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Και είπα να δοκιμάσω αυτήν εδώ την κρέμα, να δω αν θα έχω κάποια διαφορά. Έχω τρομερή διαφορά στο δέρμα μου, τρομερή διαφορά όμως. Δεν εμφανίζω πλέον καθόλου λιπαρότητα. Το βράδυ ίσως όταν γυρίσω σπίτι θα εμφανίσω πολύ λίγο, αλλά κάτι ανεπαίσθητο, όχι κάτι τόσο έντονα όσο είχα το προηγούμενο διάστημα. Οπότε εξισορροπεί τέλεια τη λιπαρότητα. Πλέον δεν την αποχωρίζω με τίποτα. Απορροφάται πάρα πολύ εύκολα από το δέρμα. Μόλις τη βάλετε είναι σαν να τη ρουφάει το δέρμα και το νιώθετε υπερβολικά απαλό, ενυδατωμένο και τέλειο όλη τη διάρκεια της μέρας. Και θα τελειώσω με ένα προϊόν για την περιποίηση του προσώπου τη νύχτα. Είναι μία μάσκα ύπνου που ενεργοποιείται και δουλεύει στο δέρμα με το σκοτάδι. Είναι από Biotherm η Aqua Source Ever Plum Night. Με αυτή κι αν δεν ήμουν προκατηλημένη. Πιστεύω ότι δεν κάνει τίποτα, ότι θα τη βάλεις και δεν θα κάνει τίποτα. Απλώνεται πάρα πολύ ωραία στο δέρμα, έχει μία τζέλι υφή, πολύ τζέλι όμως, πώς είναι το ζελέ που φτιάχνουμε στο σπίτι για να φάμε, τόσο πηχτό, δηλαδή πας να πάρεις με το χέρι και νομίζω ότι δεν θα πάρεις τίποτα, αλλά παίρνει όσο προϊόν χρειάζεται. Βάζετε λοιπόν ένα πλούσιο έτσι στρώμα, περιμένετε λίγο και μόλις απορροφηθεί ξαπλώνετε. Δεν είναι... Αν βάλετε υπερβολικό θα κολλάει λίγο, οπότε εγώ δεν βάζω πάρα πολύ, βάζω πιο λίγο. Και το πρωί ξυπνάς με ένα δέρμα μωρού. Ξυπνάς και δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχει τίποτα, το δέρμα είναι πάρα πολύ φρέσκο. Εγώ το πρωί συνήθως όταν ξυπνάω είμαι σαν πατικωμένος λουκουμάς, σαν να με έχουν δύρει. Οπότε ήθελα ένα προϊόν που να με κάνει τουλάχιστον να ξυπνάω σαν άνθρωπος. Και αυτό συμβαίνει με αυτή τη μάσκα, ξυπνώ το πρωί και είμαι ευπαρουσίαστη, δεν είμαι το χάλι μου το μαύρο. Εν τω μεταξύ εγώ στην αρχή νόμιζα πως επειδή γράφω ότι είναι μάσκα ύπνο, ότι είναι μάσκα, οπότε χρησιμοποιούμε 2-3 φορές την εβδομάδα.
Όμως λάθος, γιατί πίσω γράφω ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά. Οπότε ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ καθημερινά και είδα πάρα πολύ ωραία διαφορά στο δέρμα μου. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσαν τα αγαπημένα μου προϊόντα. Ήταν όλα τελείως διαφορετικά, τελείως καινούρια. Και γενικά ήταν καινούρια και για μένα από υφές, από αποχρώσεις, τα προϊόντα μακιγιάς. Προϊόντα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει και έμεινα απίστευτα ενθουσιασμένη, έμεινα έκπληκτη με το αποτέλεσμά τους και ήθελα οπωσδήποτε σας τα δείξω σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποιες μελλοντικές αγορές, γιατί όλα αυτά σας τα προτείνω 100% και είναι τρομερά προϊόντα. Εννοείται πως κάτω στο κουτί πληροφοριών θα βρείτε όλα τα link και θα βρείτε και τα δικά μου link για να με ακολουθήσετε σε Instagram, Snapchat, Facebook, αλλά και οπουδήποτε θέλετε εσείς. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε όλα μου τα βίντεο, αλλά και μην ξεχάσετε να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιο προϊόν σας άρεσε πιο πολύ και θέλετε να δοκιμάσετε για να σας δώσω έξτρα πληροφορίες, ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο προϊόν για το μήνα που μας πέρασε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο γιατί με βοηθάει. Φιλάκια πολλά σε όλους!